Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα ψηφίσει παρόν στο νομοσχέδιο για τον αναθεωρημένο κώδικα αντιντόπινγκ. Πάντα θεωρούσαμε ότι πρέπει να υπάρχουν κανόνες και μέτρα κατά του ντόπινγκ και ταυτόχρονα όμως μέτρα ενίσχυσης και προστασίας των αθλητών. Την προστασία και την ανάπτυξη του αθλητικού ιδεώδες ως κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα. Αποδεικνύεται δυστυχώς ότι παρά τις όποιες θετικές ρυθμίσεις του αναθεωρημένου κώδικα, υπάρχουν και ανεπαρκείς, ακόμα και επικίνδυνες. Θα έλεγα ότι πολλές από αυτές γίνονται και τιμωρητικές για τους αθλητές. Σε άλλη περίπτωση, προκρίνει μεθόδους τύπου προστατευόμενου μάρτυρα με το πρόσχημα των αντιπίνων. Ποιος και με ποια διαδικασία κρίνεται η αξιοπιστία του καταγγέλλοντα ή του πληροφοριοδότη? Ποιος μου λέει ότι δεν πρόκειται για κακόβουλες ανώνυμες καταγγελίες, πίσω από τις οποίες βρίσκονται ανταγωνιστικά συμφέροντα εταιριών, όπως συνήθως γίνεται? Εμείς δεν τρέφουμε αυταπάτες ότι ένας κώδικας από μόνος του μπορεί να δώσει λύσεις στα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στον χώρο του αθλητισμού. Και για όσους ενδεχομένως θεωρούν πανάκια λύση τους κώδικες, ή δεν ξέρουν ή συνειδητά λένε ψέματα. Δεν πρόκειται το φαινόμενο του ντόπινγκ να καταπολεμηθεί όσους κώδικες και αν θεσπίσει ο ΟΟΑΝΤΑ, όσες αυστηροποιήσεις ποινών και αν υπάρξουν, όσες εναρμονίσεις και αν γίνουν στο ελληνικό δίκαιο, διότι θα το ξαναπούμε για άλλη μία φορά, το ντόπινγκ είναι γνήσιο τέκνο, όχι νόθο, γνήσιο παιδί του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού, των επιχειρήσεων, του αθλητισμού των χορηγών, των ρεκόρ, που τα συνδέει με ανταλλάγματα και έχει μετατρέψει μια λαϊκή ανάγκη, ένα λαϊκό δικαίωμα σε μια κερδοφόρα βιομηχανία θεάματος. Με θύματα βέβαια αθλητές, γονείς, το λαό, την νεολαία. Ο οργανωμένος αθλητισμός, ακόμα και ο ίδιος ο ΟΟΑΝΤΑ, δεν είναι άσπυλος, παρόλο που διέπεται από κώδικα δεοντολογίας, οικονομικά σκάνδαλα, δωροδοκίες, τιμένα παιχνίδια, βία, ξέπλυμα χρήματος, χρήση ναρκωτικών, πολιτικά παιχνίδια και διαπλοκή με οικονομικά συμφέροντα, είναι μερικά προβλήματα με ηθική διάσταση που ταλανίζουν διαχρονικά τον αθλητισμό ανά τον κόσμο. Ένα δεύτερο ζήτημα που θέλαμε να θέσουμε. Ακόμα και αν δεχτούμε ότι ο κώδικας του ΟΟΑΝΤΑ είναι πλήρης, είναι ολοκληρωμένος, που δεν είναι, αναφερθήκαμε. Υπάρχει ένα θέμα που αφορά στη λειτουργία του ΕΟΚΑΝ. Αυτός ο νεοσύστατος ΕΟΚΑΝ έρχεται να αντικαταστήσει το Εθνικό Συμβούλιο Κατά Πολέμησης του Ντόπινγκ. Αναφέρθηκε ο Υφυπουργός προχθές στην συνεδρίαση της Επιτροπής. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι οι έλεγχοι που γίνονται είναι ελάχιστοι. Όχι μόνο τώρα λόγω της πανδημίας, γιατί μπορεί να βρεθεί κάποιος να πει, μα τώρα λόγω της πανδημίας είναι δυνατόν να κάνουμε ελέγχους, όταν οι αθλητικοί χώροι είναι κλειστοί, χωρίς να γίνονται αθλητικές διοργανώσεις. Αυτό ίσχυε και παλιότερα. Οι έλεγχοι που έχουν γίνει ή που γίνονται είναι συντριπτικά λίγοι και ούτε κατά διάνοια δεν μπορούμε να λέμε ότι γίνεται ουσιαστικός προληπτικός έλεγχος στον χώρο του ντόπινγκ. Μπορεί να άλλαξε ονομασία από ΕΣΚΑΝ σε ΕΟΚΑΝ. Τα γραφεία όμως είναι άδεια και εν μέσω πανδημίας επιδοτήθηκε και με 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Άρα λοιπόν, πέρα από τον κώδικα, πέρα από τις ποινές, πέρα από τις διαδικασίες, υπάρχει ένα ζήτημα που αφορά τα μέσα, το προσωπικό, την υποδομή που έχει ένας φορέας στη διάθεσή του για να κάνει σωστά τη δουλειά του και να λειτουργεί έτσι όπως πρέπει. Για μας, όσο ο αθλητισμός είναι εμπόρευμα, όσο αποτελεί βιομηχανία θεάματος και κερδοφόρα επιχείρηση, πάντα το ντόπινγκ θα βρίσκεται δύο βήματα μπροστά, όχι ένα, από το αντιντόπινγκ, γιατί ακριβώς συμβάλλει στην κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Δεν είναι λοιπόν υπερβολή να πούμε ότι το ντόπινγκ ακυρώνει τον αθλητισμό ως κοινωνικό αγαθό. Σε ποια βάση λοιπόν μπορεί να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της φαρμακοδιέγερσης, αλλά και η λογική του ντόπινγκ, όταν όλες οι κυβερνήσεις το συζητούν σε ένα περιβάλλον άκρατης εμπορευματοποίησης του αθλητισμού, που βασικό στόχο έχουν κάποιοι να κερδίσουν μετάλλια και δόξα? Το πολυδιάστατο θέμα της φαρμακοδιέγερσης φυσικά δεν αφορά μία χώρα ή ένα άθλημα. Πρόκειται, όπως είπαμε, για μία βιομηχανία με τεράστια κέρδη,
που στηρίζεται και ανθεί λόγω της απαράδεκτης και επιζήμιας φιλοσοφίας του νικητή με κάθε μέσον που έχει επιβληθεί. Όπως έχουν δείξει αρκετά παραδείγματα, ο σημερινός εμπορευματοποιημένος αθλητισμός, που αποτελεί το πεδίο δράσης τεράστιων πολυεθνικών εταιριών, πολλών εκ των οποίων δεν έχουν σχέση καν με το αθλητικό αντικείμενο, αλλά με ιδιαίτερα σημαντικές business, έχει δείξει ότι δίνει και τις αφορμές για τα χοντρά παιχνίδια. Όλη η δομή των Ολυμπιακών Αγώνων, η ίδια η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, οι διεθνείς ομοσπονδίες, αποτελούν ένα πολυπλόκαμο μηχανισμό οικονομικών συμφερόντων και χειραγώγησης των λαών της νεολαίας με παγίδα το αθλητικό συμφέρον. Οι επιπτώσεις από την πορεία της περαιτέρω εμπορευματοποίησης που προωθήθηκε χρόνια είτε με Νέα Δημοκρατία, είτε με ΣΥΡΙΖΑ, είτε με το ΠΑΣΟΚ, με την πολιτική και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εξαιρετικά αρνητικές. Η επιχείρηση «Ισχυρή Ελλάδα» και στον αθλητισμό από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 έχει εξελιχθεί πλέον σε τραγωδία. Η επιδίωξη μεταλλείων, ο πρωταθλητισμός πάση θυσία, προκάλεσε τον παραλογισμό του ντοπαρίσματος που πήρε πρωτοφανείς διαστάσεις, καταστρέφοντας την υγεία νεαρών αθλητών, ακυρώνοντας την ίδια την ουσία του αθλητισμού, θέτοντας και την επιστήμη στην υπηρεσία ανήθικων επιδιώξεων. Συντέλεσε ακόμα και στην απορρόφηση όλων σχεδόν των πόρων και στη συρρήγνωση κάθε προγράμματος μαζικού αθλητισμού, ερασιτεχνικού και γενικά κάθε αθλητικής δραστηριότητας που δεν υπηρετεί τα κέρδη και τον αθλητισμό επιχείρηση. Χωρίς να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για άθληση, ώστε να βγουν γνήσια και πολλά ταλέντα και ο συναγωνισμός να είναι πραγματικά υγιής, διαμορφώνονται σούπερ αθλητές, οι οποίοι είναι όμοιροι αυτών που τους κατασκευάζουν. Ιδιαίτερα στο επίπεδο που έχουν φτάσει σήμερα οι αθλητικές επιδόσεις, κάθε επιδίωξη υπέρβασής τους οδηγεί όλο και πιο βαθιά στο τούνελ των αναβολικών. Οι σούπερ ομάδες και οι αθλητές χρησιμοποιούνται ως πρότυπα, ως μηχανισμός μαζικής χάβνωσης και προσανατολισμού, ώστε να αποδειχτούν κυρίως οι νέοι το σύστημα της οικονομικής κυριαρχίας και πολιτικής εξουσίας των μονοπωλίων, τις ιδέες και τις αξίες που παράγει με επίκεντρο την ατομικότητα, να μην στραφούν στη συλλογική μαχητική αμφισβήτησή τους. Είναι ουτοπία λοιπόν να ισχυρίζεται κανείς ότι σε αυτό το περιβάλλον μπορεί να υπάρξει καθαρός αθλητισμός, ότι μέτρα αποκλειστικά κατασταλτικού χαρακτήρα, ένταση των ελέγχων, αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου μπορούν να διορθώσουν την κατάσταση. Αποτελεί ουτοπία ότι μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά η πολιτική των κερδών με αθλητισμό που εξυπηρετεί τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Νομίζω ότι η ζωντανή εμπειρία του ελληνικού λαού από το 2004 και ύστερα, όπως και η παγκόσμια πείρα, είναι ένας αδιάψευστος μάρτυρας. Ποιος ευθύνεται? Μα είναι φανερό ότι ευθύνεται το ίδιο το σύστημα που ανοίγει την κερκόπορτα στις εταιρείες, δίνοντας το δικαίωμα να μετατρέπουν τον αθλητισμό, τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες, όλες τις αθλητικές δραστηριότητες σε επιχείρηση. Δυστυχώς το ντόπινγκ σήμερα έχει εξελιχθεί σε κοινωνική μάστιγα. Ξεπερνάει πλέον τα όρια του πρωταθλητισμού και επεκτείνεται και σε άλλες κοινωνικές δραστηριότητες, τόσο στον μαθητικό πληθυσμό, όσο και στους αθλητές που γυμνάζονται για καλή φυσική κατάσταση και όχι για να κάνουν πρωταθλητισμό. Οι μισοί περίπου αρχίζουν τη χρήση από την ηλικία των 16 ετών. Η μέση ηλικία έναρξης είναι τα 14 χρόνια. Οι νέοι που γνωρίζουν τις επιπτώσεις των ουσιών αυτών στην υγεία τους και ενθαρρύνονται στη χρήση, έχοντας σαν παράδειγμα διάσημους αθλητές, πρότυπα για την νεολαία, οι οποίοι αποκαλύπτεται πως είναι χρήστες. Το σύστημα που προσβλέπει στα ρεκόλ και τις διακρίσεις παραμένει άθικτο. Τόσο η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση, όσο και τα άλλα αστικά κόμματα που κυβέρνησαν, το στηρίζουν συνειδητά. Όλοι αρκούνται σε καταγγελτικά κείμενα, μνημόνια κατανόησης και επιφανειακές αποσπασματικές κινήσεις, ενώ η πραγματικότητα γίνεται συνεχώς εφιαλτικότερη. Όλοι ομνίουν κατά του ντόπινγκ και καμία κυβέρνηση όμως μέχρι σήμερα δεν συνέδεσε τη μάχη κατά του ντόπινγκ με την ενίσχυση του μαζικού λαϊκού αθλητισμού, με την αθλιατρική. Μόνο στα πλαίσια της αντίληψης που θέλει τον αθλητισμό ως κοινωνικό αγαθό μπορεί να βρει την πραγματική της αξία και η αθλητιατρική.
όταν αναπτύσσεται παράλληλα με το όλο σύστημα του αθλητισμού. Μιας επιστήμης που στο κέντρο της προσοχής της έχει την κατάσταση του οργανισμού όσων αθλούνται, αλλά και τις βλάβες ή τις κακώσεις που μπορεί να αποκληθούν από την άσκηση. Ας μας πείτε πού, πώς και από ποιον, για ποιον στη χώρα μας αξιοποιείται η έρευνα και η αθλητιατρική. Είναι και αυτή άμεσα συνδεδεμένη με τον εμπορευματοποιημένο και ανταγωνιστικό αθλητισμό. Υπάρχει μήπως στα σχολεία, στις αθλητικές σχολές, στα αθλητικά αριστεχνικά σωματεία, στους χώρους δουλειάς, για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, έτσι ώστε ο κάθε αθλούμενος να παρακολουθείται και να υποστηρίζεται ιατρικά? Η προκλητική στάση και τα όσα εξυφαίνονται εις βάρος του ελληνικού αθλητισμού, κατά τη γνώμη μας, πρέπει να κινητοποιήσουν και να αφυπνίσουν συνειδήσεις. Η βία, το ντόπινγκ, η εξαγορά συνειδήσεων δεν είναι φυσικά φαινόμενα. Είναι το αποτέλεσμα της επιδίωξης των κυρίαρχων κύκλων που έχουν ωφέλη από τον αθλητισμό εις βάρος του λαού και της νεολαίας. Οι υπάλληλοι λοιπόν κατά της φαρμακοδιέγερσης και του συστήματος αξιών και πρακτικών που την υποθάλπτει είναι ταυτόσιμοι με την πάλη για ένα άλλο αθλητισμό, με αρχές και αξίες ως δικαίωμα του λαού και όχι ως θέαμα επιχείρηση για να κερδοσκοπούν οι έμποροι του. Ο δρόμος αυτός δεν είναι απλά πολιτική επιλογή, είναι και αυτό, αλλά όλα οδηγούν να είναι ένα ζήτημα ζωής. Η ανάπτυξη του αθλητισμού υψηλών επιδόσεων προϋποθέτει πολύχρονη προετοιμασία, επιλογή ταλέντων και επιστημονική ανάδειξή τους. Αυτό προϋποθέτει όμως σύστημα με νέα αντίληψη, ανάπτυξη αθλητισμού για όλους, σχολικού αθλητισμού, σωματιακού ερασιτεχνικού αθλητισμού, προϋποθέτει δηλαδή δράση στην κατεύθυνση της επιστημονικής έρευνας, τεκμηρίωσης, υλικοτεχνικής υποδομής και χρηματοδότηση επαρκή. Η κυβέρνηση, με την πρακτική του ελέγχω τα πάντα, δηλαδή σωματεία, ομοσπονδίες, αθλητές, προσπάθησε και προσπαθεί, συνεχίζει να χειραγωγήσει το αθλητικό πνεύμα, να ολοκληρώσει το έγκλημα μετατροπής ό,τι έχει απομείνει από τον ερασιτεχνικό αθλητισμό σε πλήρως εμπορευματοποιημένο. Κύριε Υφυπουργέ, μας πετάτε το γάντι για να σας πούμε ονόματα, σωματεία, και μας λέτε, μας ρωτάτε, πού είδατε ότι έκανα παρέμβαση σε κάποιο πρόσωπο, σε κάποια ομοσπονδία κλπ. Μα πιστεύει κανένας ότι μπορεί να γίνει καταδότης για κάποιον ο οποίος αντέδρασε απέναντι σε αυτή την τακτική? Βεβαίως, βεβαίως ζητάτε από το βήμα της Βουλής να αναφερθούμε σε ονόματα και πρακτικές που μέχρι και χθες στις εκλογές του ΣΕΓΑΣ παίρνατε τηλέφωνο σε ψηφοφόρους και τους λέγατε ότι ξέρουμε τι ψηφίσατε, έχεις χρόνο ακόμα να αλλάξεις την ψήφο σου. Ναι, αυτά συνέβαιναν μέχρι και χθες στις εκλογές του ΣΕΓΑΣ. Λοιπόν, εκβιάσατε αθλητές μέχρι και την τελευταία στιγμή. Ονόματα δεν πρόκειται να σας δώσουμε. Ξέρουν οι αθλητές, ξέρουν όσοι συμμετείχαν στις αρχαιρεσίες τι ακριβώς έχει συμβεί. Αν νομίζεις, δεν θα απαντήσετε μετά. Μην διακόπτετε, παρακαλώ. Ορίστε. Λοιπόν, το αντιπαρέρχομαι. Σας έχω πει και άλλες φορές ότι είστε κακόψυχος. Είστε κακόψυχος άνθρωπος. Ελάτε στο νομοσχέδιο. Αυτό ακριβώς είστε. Ελάτε, παρακαλώ. Αξιοποιήσατε την ηλεκτρονική ψηφοφορία στις εκλογές των αθλητικών ομοσπονδιών για να ελέγξετε ψηφοφόρους, να εκβιάσετε και να χειραγωγήσετε συνειδήσεις. Αλλά ακόμα και έτσι δεν σας βγήκε. Ιτηθήκατε κατά κράτος στις αρχαιρεσίες, στη συντριπτική πλειοψηφία των ομοσπονδιών. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία επεκτείνεται στις γενικές συνελεύσεις, στην απόφαση για λήψη απεργίας και στις εκλογές των σωματείων. Γι' αυτό σας καίει τόσο πολύ το θέμα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Εντάσσεται δηλαδή σε ένα σχέδιο που ξεδιπλώνεται τα τελευταία χρόνια με την ψήφιση του νόμου για την παρεμπόδιση του δικαιώματος στην απεργία. Βλέπε νόμο Αχτσιόγλου ΣΥΡΙΖΑ, που για να είναι έγκυρη η απόφαση για μια απεργία θα πρέπει να συγκεντρώσει το 50% λες και εσείς έχετε εκλεγεί με το 50%. Λες και σας εξέλεξε εσάς με το 50% ο ελληνικός λαός. Να μην ξεχνάμε το νόμο της Νέας Δημοκρατίας για τις διαδηλώσεις, αλλά και το συνδικαλιστικό νόμο που έχει στα σκαριά η κυβέρνηση. Το επιχείρημα λοιπόν ότι εφαρμόζουμε την ηλεκτρονική ψηφοφορία λόγω πανδημίας είναι για ηθαγενείς. Πέστε το καθαρά.
Δεν θέλετε την φυσική παρουσία στις γενικές συνελεύσεις, τον διάλογο, την απευθείας αντιπαράθεση ιδεών και προτάσεων. Αυτό είναι που εκολάπτει την αδιαφάνεια, τη χειραγώγηση και τον έλεγχο σκέψης και δράσης. Αλλά θα μου πείτε, εδώ ακόμα και στη Μητρόπολη του καπιταλισμού στις ΗΠΑ αμφισβητούνται αυτές οι πρακτικές που τώρα εφαρμόζετε εσείς. Όπως είδαμε και στις τελευταίες εκλογές με την αμφισβήτηση της επιστολικής ψήφου. Φοβάστε λοιπόν, φοβάστε το λαϊκό κίνημα, γιατί μόνο αυτό μπορεί να βάλει φρένο σε αυτές τις επιδιώξεις. Όλοι λοιπόν όσοι αναγνωρίζουμε το σοβαρό κοινωνικό ρόλο του αθλητισμού, πρέπει να γίνει μια κίνηση διεκδίκησης όλων όσων δικαιούται ο αθλητισμός, για να δούμε τους νέους της πατρίδας μας στον τίμιο αγώνα μέσα στους στίβους, σε υγιή ανταγωνισμό με τους νέους όλου του κόσμου, για να μαρώσουμε επιτυχίες αθλητών ελεύθερων δημοκρατικών ανθρώπων, με ολοκληρωμένες προσωπικότητες και όχι ρομπότ ρυθμισμένα για μεγάλες επιδόσεις, κατά παραγγελία πολυεθνικών που θα πουλούνται και θα αγοράζονται από αυτές, για να γίνει πράξη το δικαίωμα του λαού και της νεολαίας στον αθλητισμό, όπου κάθε επιτυχία και ανέβασμα αθλητή στο βάθρο θα έχει πίσω της χιλιάδες αθλούμενων, χιλιάδες υγιείς και με ολοκληρωμένη προσωπικότητα νέους και όχι σπόνσορες και χορηγούς. Εν κατακλείδη για το κόμμα μας, ο αθλητισμός είναι δικαίωμα για όλους και όχι για τους λίγους. Μπορεί και πρέπει να γίνει γέφυρα φιλίας ανάμεσα στους λαούς όλης της γης. Το σύνθημα, ο αθλητισμός, όπως και ο πολιτισμός, δεν είναι πολυτέλεια μόνο για τους λίγους, αλλά δικαίωμα για τους πολλούς, συμπυκνώνει μέσα σε μια φράση την αντίληψή μας, την πρόταση δηλαδή του ΚΚΕ για τη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό, αλλά και την αντιπαράθεσή μας με το σημερινό σύστημα, μακριά από χορηγούς, διαφημιστικά πακέτα και αθλητές Σούπερμαν. Ευχαριστώ.